Το τσάι μου σήμερα πρωί-πρωί. Άφησε το παγωμένο καφέ, φραπέ. Πάμε στον Κώστα Δαβάνη, τον αγαπητό μας συνάδελφο. Κώστα, καλησπέρα. Έχω πολύ καιρό να σε δω να τα πούμε. Τι καφέ ήπιατε σήμερα στην Κοζάνη? Από εκεί θα καταλάβουμε τι καιρό έχει. Ζεστό καφέ, δηλαδή ελληνικό ή φραπέ? Λοιπόν, και τα δύο, και νομίζω τα δύο. Το πρωί ήπιαμε ελληνικό καφέ. Έτσι, μπράβο. Γιατί η αλήθεια είναι, εμείς ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, από το πρωί όταν οι θερμοκρασίες τα ορεινά ειδικά έπεσαν κάτω σε μονοψήφιους αριθμούς, χρειάστηκε να βγάλουμε τα μάλινά μας και πάλι. Α, τα και τα μάλινά, για να δούμε. Μόνο ντυθούμε. Εγώ κυκλοφορούσα χωρίς ζακέτα και πάγος αυτές. Για να δούμε τι κρατάς εκεί. Έτσι. Ωραία. Το... Και εγώ έφερα σήμερα μαύρο σακάκι χειμερινό. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ απλά... Έτσι, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το βγάλαμε απλά. Φυσούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έχει πέσει σημαντικά από νωρίς το πρωί. Είχαμε στα ορεινότερα σημεία του Βοΐου αλλά και της Καστοριάς θερμοκρασίες που κοιμάνθηκαν από 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυτή την ώρα στην κλεισούρα της... Ακριβώς. Και αυτή την ώρα στην περιοχή της Βλάστης στην Εορδαία Κοζάνης είναι στους 11 και στην κλεισούρα της Καστοριάς στους 12. Λίγο πιο ψηλά η θερμοκρασία στις υπόλοιπες περιοχές, με θερμότερη περιοχή τα Γρεβενά με 16 βαθμούς. Εδώ στην Κοζάνη έχουμε 14,5 βαθμούς, ενώ εδώ στην περιοχή των Σερβίων και της όμορφης Νεράιδας, αυτό το υπέροχο σημείο που μπορεί κανείς να απολαύσει χειμώνα, καλοκαίρι και τον ελληνικό αλλά και τον φραπέ, με την υπέροχη θέα στην γέφυρα του Πολυφίτου των Σερβίων. Οι θερμοκρασίες τόσο στο Βελβεντό όσο και στα Σέρβια είναι στους 14 βαθμούς. Έχουμε να σας πούμε ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα να εκδηλωθούν και εδώ έντονες βροχοπτώσεις. Άλλωστε υπάρχουν και ήδη οι προειδοποιήσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας. Τα δυτικότερα της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στα Γρεβενά, εκεί είναι που ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην περιοχή μας. Φαίνεται από τα χρώματα, φυσάει κιόλας λίγο. Έτσι, έτσι. Και είναι βέβαια το δροσερό σημείο, θα έλεγε κανείς, της Ελλάδος. Αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η θερμοκρασία στο τελευταίο διάστημα ήταν πολύ ψηλά, ήταν στους 35 και 37 βαθμούς, αφύσικες και για τη Δυτική Μακεδονία, η αλήθεια είναι. Όμως τούτο το σημείο, με την εξυπηρέτηση, με το μεγάλο τουριστικό ρεύμα, με το αξιοθέατο, τη γέφυρα του Πολυφίτου και απέναντι τα Πιέρια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς, δίνουν μια αισιοδοξία, να πούμε έτσι, γιατί εντάξει, τα έντονα καιρικά φαινόμενα γνωρίζουμε πολύ καλά, εκδηλώθηκαν και εδώ στη Δυτική Μακεδονία, με έντονες χαλαζοπτώσεις που είχαμε και καταστροφές στη λίμνη των Πρεσπών, στις Πρέσπες, όπου υπάρχει μεγάλη καταστροφή στους φασολοπαραγωγούς, νωρίτερα σε δενδροκαλλιέργειες όπως Κεράσια και Μήλα, αλλά και σε περιοχές όπως ο Πολύμηλος που επλήγησαν με χαλάζια τα οποία είχαν μέγεθος καριδιού ή φουντουκιού. Δηλαδή, περιμένουμε και σήμερα, αυτό τουλάχιστον μας έχουν ενημερώσει, ότι κατά τόπους μπορούν να έχουμε εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, χαλαζοπτώσεων, και βέβαια οι προειδοποίησεις απευθύνονται κυρίως στους πολίτες να είναι προσεκτικοί, και επειδή υπάρχει πολύ δυνατός αέρας που φυσάει, να προστατέψουν τα σημεία εκείνα των σπιτιών τους που μπορεί να αποκολληθούν και βέβαια να δώσουν ζημιές αλλά και τραυματισμούς. Έτσι. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα τουλάχιστον εδώ στην Νεράιδα δεν βρέχει και βέβαια το απολαμβάνουμε σε λίγο με φραπέ, ίσως λίγο αργότερα έτσι, και με ελληνικό καφέ. Με φραπέ και με γλυκά, έτσι, γιατί έχετε και πολύ ωραία γλυκά στην Κοζάνη, ευρύτερα τα υπεριοχές, και ο Βελβεντός έχει και ωραίες τουλούμπες, όλα τα ξέρουμε. Πέρα τώρα από όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που είπαμε για τις καλλιέργειες, γιατί στηρίζεται και ο νομός στο πρωτογενή τομέα φυσικά, για τον τουρισμό τώρα που είπες, μπορεί να είστε ορεινά, μπορεί να έχετε δροσιά, αλλά ο κόσμος έρχεται, δηλαδή επισκέπτεται τα χωριά και διάφορες περιοχές, περνάει από την Νεράιδα. Εγώ θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί ερχόμουν εκεί και η θέα μάλιστα δεν έχει αλλάξει καθόλου τη λίμνη. Ακριβώς.
Είναι η λίμνη του Πολυφίτου, είναι γνωστή όχι μόνο για το πολύ όμορφο τοπίο που προσφέρει, αυτά τα 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η οποία είναι και η έκτασή της, δίνει τα γνωστά ψάρια, 18 είδη ψαριών και τις καραβίδες. Δίνει όμως και το τοπίο, τη δροσιά, έτσι, ναι, δίνει και τη δροσιά. Και βέβαια η Νεράιδα, αν το δούμε και γεωγραφικά, είναι σε μια απόσταση μόλις 18 με 20 χιλιόμετρων από την Εγνατία Οδό, η οποία διαπερνά την Δυτική Μακεδονία. Τι πιο ωραίο για μια στάση εδώ, αλλά για μια ανάσα, για έναν μεζέ. Πριν την Εγνατία από την Καστανιά και όλα αυτά, έτσι, πολλά χιλιόμετρα. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και στο κοντρόλ δύο συναδέλφους από την Κοζάνη, και τον Κώστα και τον Αχιλέα. Γνωρίζεις πόσο αγαπάει η R3 την Κοζάνη, και εσείς μας αγαπάτε βέβαια. Και την επισκεφτόμαστε συχνά, με κάθε ευκαιρία δηλαδή. Και την περιοχή εκεί ευρύτερα, όχι μόνο την πόλη. Έτσι. Και βέβαια υπάρχουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται από την πλευρά της Λάρισας. Ας μην το ξεχνούμε, ναι, αυτό, γιατί δεν προτιμούν πολλές φορές το κλειδί για να φύγουν προς τη Βέρεια και την Κοζάνη. Περνάνε από την ορεινή διάβαση του Σαρανταπόρου, έρχονται λοιπόν προς τα Σέρβια, καταλήγουν, ναι, στη Λίμνη και... Ακριβώς, και μπορούν να έρθουν και να επισκεφθούν την Νεράιδα, η οποία είναι ένα χωριό το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας της δημιουργίας του φράγματος του Πολυφίτου του 1974. Υπάρχει από το 1922. Οι κάτοικοι ζούσαν τότε στην κήτη του ποταμού Αλιάκμονα, ενώ τώρα έχουν μετοικήσει εδώ. Ασχολούνται με το τουριστικό κυρίως προϊόν και βέβαια προσφέρουν άριστες υπηρεσίες. Νομίζω αυτό το μαρτυρεί και η αύξηση των επισκεπτών. Οι αριθμοί που καταγράφονται για το 2017 και 2018, υπάρχει πυκνή επισκεψιμότητα πλέον στην Νεράιδα, που ευελπιστεί σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, γιατί απλά έχει όλες εκείνες τις υποδομές που απαιτούνται για να περάσουμε είτε το πρωινό μας, είτε το μεσημεριανό μας, είτε και το βραδινό μας, γιατί η αλήθεια, έτσι, γιατί έχει και τα φώτα της γέφυρας του Πολυφίτου, έχει τα απέναντι τα χωριά και είναι πολύ ρομαντικά, ειδικά αν είχαμε και απόψε βέβαια το φεγγάρι, το οποίο δυστυχώς η συννεφιά θα μας το καλύψει. Ναι, θα δούμε βέβαια. Και εγώ ανυπομονώ να σου πω την αλήθεια, να το δω από το μπαλκόνι μου σήμερα, Κώστα. Και είναι και πολύ κοντά η Νεράιδα, βέβαια, όπως είπες, από την Εγνατία Οδό. Πολύ εύκολη πρόσβαση. Είμαστε σίγουροι ότι όσοι μας ακούν, οι φίλοι και φίλες μας τώρα, και έχουν έρθει, έχουν επισκεφτεί τον νομό Κοζάνη, σίγουρα έχουν έρθει και στην Νεράιδα. Στο Βελβεντό, όπως είπαμε, πάμε για να φάμε πολύ ωραίες τουλούμπες και γλυκά σιροπιαστά που έχει. Και στη Βλάστη για τις ωραίες πίτες, έτσι. Και στην πόλη της Κοζάνης για όλα όσα έχετε. Και ωραία πλατεία, ανάπλαση. Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί και το Βελβεντό τώρα είναι και η εποχή του Ροδακίνου. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και την πολωστή γιορτή Ροδακίνου, που προσφέρει και τις φρεσκοβρασμένες μαρμελάδες. Έτσι, τα ροδάκια, τα νεκταρίνια, βέβαια και οι τουλούμπες οι γνωστές. Και μετά η περιήγηση μπορεί από το Βελβεντό να πάει στα Σέρβια, στην Βυζαντινή Καστροπολιτεία, που βρίσκεται ακριβώς απέναντί μας, που προσφέρει μια πολύ όμορφη θέα και μια πολύ όμορφη περιήγηση στο φαράγγι των Σερβίων, με τα εστιατόρια που υπάρχουν και εκεί. Έχω πάει Κώστα και εκεί, πολύ ωραίες παιδικές αναμνήσεις. Ναι. Το φαράγγι έχει πάρα πολύ ωραία φύση. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν και πώς το έχουν περπατήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία η φύση εκεί πίσω, μετά την Νεράιδα δηλαδή. Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, μας ξενάγησες πολύ ωραία. Με χαιρέτησε ο Κώστας ο Δαβάνης, να είναι καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και για τη γιορτή Ροδακίνου. Μας μετέφερε έτσι στο πολύ ωραίο φυσικό τοπίο των Σερβίων και της Κοζάνης ευρύτερα. Και τώρα καλωσορίζουμε στο στούντιο την κυρία Σίση Νίκα, δημοσιογράφο και συγγραφέα βέβαια.